Θα κλείσουμε με τις φιλανθρωπικές δράσεις της θάλασσας αλληλεγγύης. Θα μιλήσουμε με δύο συντονιστές, ζωντανή σύνδεση, με τον κύριο Μιχάλη Φωτιάδη και την κυρία Ελευθερία Ιατράκη. Να σας καλησπερίσω και τους δύο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Κύριε Φωτιάδη, να ξεκινήσω με εσάς. Συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Ναι, φυσικά, εδώ και κάποιες εβδομάδες επαναλαμβάνουμε αυτή τη δράση, γιατί από τη μία οι δραστηριότητες που έχουμε εδώ στη θάλασσα, τα μαθήματα αραπτικής, ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας, λόγω και του COVID, έχουν σταματήσει. Οπότε, την ίδια στιγμή βλέπουμε συνεχώς και οι ανάγκες των μαθητών μας και των οικογενειών τους, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων γύρω μας, συνανθρώπων μας που μας πλησιάζουν αλλά και τους βλέπουμε, είναι αυξημένες. Είναι αυξημένες, καταλαβαίνουμε όλοι τους λόγους, δεν υπάρχουν δουλειές. Τα μέτρα τα υγειονομικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Οπότε αυτό το διάστημα επικεντρώσαμε την προσοχή μας εμείς εθελοντικά πάντα σε αυτή την συλλογή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και διάφορων άλλων αγαθών τα οποία είναι, μάλιστα, λείπουν από πάρα πολύ κόσμο. Κυρία Ιατράκη, να απευθύνουμε ένα κάλεσμα στους τηλεθεατές μας, παρακολουθούν, να βοηθήσουν. Είναι δύσκολη περίοδος. Πολλοί άνθρωποι, πολλοί συνάνθρωποι μας δεν τα βγάζουν πέρα. Εννοείται, το γνωρίζουμε και γνωρίζουμε ταυτόχρονα και τι άλλες δράσεις γίνονται και στην πόλη μας. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να ενισχύσει τις δικές μας δράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε ένα αριθμό οικογενειών γύρω στις 20 με 30 πάνω κάτω αυτό το διάστημα, θα μπορεί να μας βρίσκει ανοιχτά. Έχουμε αναρτήσει και η σελίδα μας στο Facebook, αλλά τώρα μπορούμε να σας δώσουμε και τις ώρες και τις ημέρες που βρισκόμαστε εδώ. Βέβαια. Και να σημειώσουμε ότι πέρα από τη δράση αυτή που αφορά ανθρώπους που γνωρίζουμε εμείς ότι έχουν μια ανάγκη για να καλύψουν κάποια βασικά αγαθά, ξεκινήσαμε από χθες να συλλέγουμε και ρούχα, αντρικά, μόνο αντρικά ρούχα, καθαρά σε διάφορα μεγέθη, καθώς και παπούτσια και είδη προσωπικής υγιεινής, όπως σαπούνια, αφρόλουτρα, σαπουάν και ξυριστικά είδη, τα οποία θα τα δώσουμε την επόμενη εργοβδομάδα στους φυλακισμένους στις φυλακές Αλικαρνασσού. Είναι μια ανάγκη η οποία μας ζητήθηκε, αφού είχαμε μια επικοινωνία για να δωρήσουμε κάποια βιβλία. Και τελικά μας είπαν από την κοινωνική υπηρεσία των φυλακών ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη στην κάλυψη αυτών των ειδών. Κύριε Φωτιάδη, για να κλείσουμε, μας πιέζει και ο τηλεοπτικός χρόνος. Κάποιος ο οποίος θέλει να βοηθήσει, σίγουρα. Τι έχει να κάνει? Θα πάρει μια σακούλα στα χέρια και θα έρθει να σας βρει? Για πείτε μας το πρακτικό σκέλος της βοήθειας. Το πρακτικό σκέλος, εμείς βρισκόμαστε κάποιες ώρες της εβδομάδας, ναι, εδώ στο εργαστήρι μας, στο 34 της οδού 1770 στο κέντρο. Ναι. Μπορεί να έρθει εδώ πέρα, εμείς θα προσπαθούμε να τα συσκευάζουμε, να τα πακετάρουμε, έχουμε ένα σύστημα διανομής. Μπορεί να μας βρει στη σελίδα μας στο Facebook Θάλασσα Αλληλεγγύης. Αυτά βασικά και, μάλιστα, στα κοινωνικά, πώς λέγεται, social media. Στα social media, βέβαια. Αλλά επίσης φέτος δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε το παζάρι της ενίσχυσης του εργαστηρίου μας. Οπότε μέσα σε αυτές τις σελίδες και θα μπορείτε να δείτε και τι άλλο κάνουμε στο εργαστήρι μας και τι σχέδια έχουμε για το μέλλον, για ένα καλύτερο μέλλον, μάλιστα, φυσικά. Και θα χαρούμε γενικά να είμαστε σε επαφή για... και με, βέβαια, τον κόσμο να ρωτήσει, βέβαια, τι κάνουμε. Βέβαια. Και να... Κύριε Φωτιάδη, κυρία Ιατράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.